Ζήφης ανέβηκε ψηλά. Ο τρίτος γύρος του Dirt Games Challenge που διεξήχθη στην πίστα motocross της Χαλκίδας ήταν με διαφορά ο πλέον επιτυχημένος από κάθε άποψη. Οι συμμετοχές ήταν κορυφαίες όπως πάντα, ενώ το θέαμα που προσέφεραν τα χωμάτινα φορμουλάκια αλλά και τα συμβατικά αγωνιστικά αυτοκίνητα ήταν σπουδαίο. Οι θεατές ήταν περισσότεροι σε σχέση με την περσινή χρονιά και ήταν οι αθλητές με τις μηχανές τους που τους αποζημίωσαν. Οι οργανωτές μάλιστα νίκησαν και τη σκόνη, προσφέροντας συνθήκες ιδανικές σε θεατές και αθλητές. Στην κατηγορία Open, ο 30χρονος Νόντας Καρανικόλας δεν αντιμετώπισε προβλήματα συναγωνισμού και ήταν ο ταχύτερος όρων, όπως και στη Σπάρτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Auto Cross 4x4 με κινητήρα 180 ύπων από Suzuki Hayabusa. Ο Κοσμάς Βαρθαλίτης ακολούθησε με το δικό του custom φορμουλάκι, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πάνος Αποστόλου με Speed Car 2. Ωραία διαδρομή, ωραία οργάνωση. Εντάξει, κοιτάγαμε διάφορα με τις ρυθμίσεις. Το τέταρτο πέρασμα είπαμε ή τώρα είπα ή θα το σπάσω ή κάνουμε κάτι. Και έγινε κάτι καλό. Μας είχες πει στη Σπάρτη ότι το αυτοκίνητο έχει φτάσει σε αρκετά καλό σημείο εξέλιξης. Ο οδηγός χρειάζεται εξέλιξη. Εξελίχθηκε από τη Σπάρτη έως εδώ, πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, θέλω χρόνο σίγουρα ακόμα να το συνηθίσω. Άμα βρούμε και τα... Άμα βρω και τα πατήματα οτιδήποτε, νομίζω θα βελτιωθώ. Εγώ έχω τουλάχιστον πολύ ακόμα. Ο 37χρονος Γιώργος Ζημαρίδης με το Speed Car Extreme των 750 κυβικών εκατοστών με κινητήρα από Suzuki GSXR κέρδισε την κατηγορία του και μετά από 3 αγώνες προηγείται στη βαθμολογία. Ο Μπάμπης Γαζετάς επίσης με Speed Car Extreme ήταν δεύτερος, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο πάντα εντυπωσιακός Μιχάλης Τακιδέλης με ακόμα ένα Extreme τη Speed Car. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση του αυτοκινήτου και από την οργάνωση του αγώνα. Το κομμάτι ειδική ήταν πάρα πολύ καλή, είχε ωραία κομματάκια τα οποία θέλανε στρίψιμο καλό. Δεν έπρεπε να φοβηθείς για να βγάλεις τον χρόνο το καλό. Το αυτοκίνητο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλεται και στο Λάπρο τον Αθανασούλα που κάνει τρομερή προσπάθεια και συντηρεί το αυτοκίνητο. Το αγώνα του Dirt Games Challenge στην πίστα motocross της Χαλκίδας είδαμε συναρπαστικές μονομαχίες οι οποίες κρίθηκαν στο 10ο του δευτερολέπτου. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό το θέαμα με την ευγενή άμυλα να κυριαρχεί για ακόμα μία φορά αλλά βεβαίως και τις επιδόσεις να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Στην κατηγορία με κινητήρες των 600 κυβικών εκατοστών ο Γιώργος Ζημαρίδης ήταν πάλι νικητής αυτή τη φορά με το SR Kart Cross της ομάδας του Λάμπρου Αθανασούλα. Η μάχη στη συγκεκριμένη κατηγορία όμως κρίθηκε σε μια ανάσα, με το Ζημαρίδη να είναι ταχύτερος κατά μόλις 85 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον εξαιρετικό Γιάννη Χεκιμιάν με Speed Car Extreme. Ο Λάμπρος Αθανασούλας, στην επιστροφή του έπειτα από πολλούς μήνες στην αγωνιστική δράση, έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο με το SR Kart Cross της ομάδας του. Εντάξει, φοβερό συνέστημα να υπάρχει τέτοια κόντρα. Νομίζω ήταν φοβερός αγώνας, περάσαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Μας βγήκαν οι ρυθμίσεις, μας βγήκε η πίεση στο τέλος. Τα καταφέραμε φοβερό συνέστημα. Εντάξει, είναι μια διαδρομή η οποία δεν είναι απόλυτα πίστα. Είναι μια ειδική διαδρομή κανονική που έχει τα πάντα. Έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες, σκληρά κομμάτια.
Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να τα αντιμετωπίζεις και να κοιτάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η μάχη ήταν τρομερή, ευχαριστήθηκα οδήγηση, η εμπειρία ήταν, πώς να το πω, πάντα η εμπειρία με ένα kart cross είναι καταιγιστική, αλλά σήμερα επειδή υπήρχε και πάρα πολύ ανταγωνισμός, ήταν ακόμα καλύτερη. Το speed car αποδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορο, ήταν μόλις η δεύτερη μας επαφή με το κουρσάκι και νομίζω ότι όσο περνάμε και αποκτάμε περισσότερη τριβή, θα γινόμαστε και καλύτεροι. Οδήγησα, σίγουρα το ευχαριστήθηκα. Οι χρόνοι μου δεν μου άρεσαν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος που είμαι τρίτος σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Η αποχή δημιουργεί τις ανασφάλειες. Στα αργά κομμάτια θεωρώ ότι έχανα τον χρόνο. Ναι, το οικογενειακό κλίμα, η χαρά, τα χαμόγελα. Ακόμα και οι στεναχώριες. Έχεις τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου και παλεύεις μαζί του μέσα στις ειδικές, να σε στηρίζει και να σε βοηθάει. Είδαμε ότι ο ένας πάει, δίνει ρυθμίσεις στον άλλον. Κλείς το πίσω, άνοιξε τον μπροστά, βγάλε αέρα, βάλε αέρα. Οπότε υπάρχει αυτό το κλίμα, υπάρχουν τα χαμόγελα και νομίζω ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε και σαν θέαμα, γιατί ειδικά στα τελειώματα το κατηφορικό, το γρήγορο κομμάτι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμμετείχε και ο Μιλόν στον τεμπούτο του σε αγώνες ταχύτητας, οδηγώντας ένα Speed Car 2 της ομάδας Speed Car Motul Greece του Γιάννη Χεκυμιάν. Τα αυτοκίνητα είχαμε τρεις επιμέρους κατηγορίες. Στην κλάση έως 1600 κυβικά εκατοστά νικητής ήταν ο Γιάννης Χεκυμιάν με τον Daihatsu Sirion, ακολουθούμενος από τον Ηλία Μανούσκο με τον Γιώτα Γιάρης και τον Θόδωρο Εγκλέζο με τον Γιώτα Στάρλετ. Στην κλάση έως 2000 κυβικά εκατοστά ταχύτερος όλων ήταν ο Ντίνος Αντωνίου με Ford Escort Mi K2. Ο Γιώργος Δήμος με ένα αντίστοιχο ιστορικό αυτοκίνητο ήταν δεύτερος, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Αντώνης Κοτσόπουλος με Citroën Saxo VTS. Τέλος, στα συν 2000 κυβικά εκατοστά ταχύτερος όλων ήταν ο Αριστοτέλης Μαγιάφης με Mitsubishi Lancer Evo 9. Ο Νικόλας Χαλιβελάκης σημείωσε τον δεύτερο χρόνο και αυτός οδηγώντας Lancer Evo 9. Ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος με ίδιο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ντυμένο στα χρώματα της Cosmote. We'll be right back.
ενοκίνητος αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα απόλαυση. Ήρθαμε εδώ, ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίστα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο event και μετά το Ακρόπολης που δεν είχαμε ξανανέβει στο αυτοκίνητο, το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνει η Cosmote TV, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο ώστε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και ευχαριστούμε την Cosmote TV που είναι δίπλα μας και ελπίζουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει. Το Dead Games Challenge διοργανώθηκε από το σωματείο ΑΣΜΑ, το οποίο με την πολύτιμη εμπειρία του και φυσικά με την αρρωγή της Ομοσπονδίας Μηχανοκινήτου Αθλητισμού Ελλάδος έφερε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή του. Ο Ιαβέρης Junior, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, φρόντισε με τις πολύτιμες γνώσεις του να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον των θεατών, μεταφέροντάς τους αφενός την εξέλιξη του αγώνα λεπτό προς λεπτό, αφετέρου ενημερώνοντάς τους με ιστορικά στοιχεία για τους ελληνικούς αγώνες ράλι. Επειδή αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, υπάρχει μια ευκαιρία μόνο στα Μέγαρα να οδηγήσω ένα kart cross. Δεν ξέρουμε ακόμα από ποια εταιρεία, είναι όλοι φίλοι. Ελπίζω να βρεθεί ένα, να μπορέσω να λάβω μέρος και να κλείσω την τελευταία χρονιά με αυτόν τον τρόπο και μετά από τη μεταμόσχευση που ενδέχεται να κάνω, να μπορέσω να συνεχίσω μετά από κάνα δύο χρόνια. Ο τρίτος γύρος του Dirt Games Challenge στην πίστα motocross της Χαλκίδας έχει περάσει στην ιστορία. Τώρα πλέον οι συμμετέχοντες ετοιμάζονται για τον τελικό σε λίγες ημέρες στην πίστα των Μεγάρων. Ένας αγώνας διαφορετικός, 70% άσφαλτος, 30% χώμα. Και εκεί όμως το θέαμα αναμένεται να είναι συναρπαστικό. Ο επόμενος αγώνας του Dirt Games Challenge είναι στην πίστα των Μεγάρων με την Cosmote TV να είναι χορηγός επικοινωνίας.